παρακαλώ θα ήθελα να μου λέγατε, να μου λέγατε, να μου απαντήσετε στην εξής απορία. Εάν οι ψυχές που βρίσκονται στον ουρανό επικοινωνούν και βλέπουν πρόσωπα στη γη, και αν οι ψυχές χωρίζονται μεταξύ τους, συγγνώμη, γνωρίζονται μεταξύ τους. Ευχαριστώ. Μάλιστα, και εγώ ευχαριστώ. Λοιπόν, για να δούμε, παιδιά. Όταν φύγει μία ψυχή, δηλαδή πεθάνει ένας άνθρωπος, χωρίσει δηλαδή η ψυχή από το σώμα, η ψυχή πηγαίνει κατά των Ιερών Χρυσόστομων εις τον οικείον της τόπον, εκεί που πρέπει να πάει, εκεί που πρέπει να πάει. Και αφού λοιπόν θα πάει εκεί, τότε δεν είναι δυνατόν να επικοινωνεί με τους ανθρώπους εδώ στη γη. Είναι αδύνατο. Είναι τελείως αδύνατο. Δεν υπάρχει έτσι καμία επικοινωνία. Όμως, αν οι ψυχές γνωρίζονται μεταξύ των, αυτό υπό προϋποθέσεις. Όταν επί παραδείγματι έχουμε τις ευσεβείς ψυχές που είναι μέσα εις τον παράδεισο, σήμερα είναι εις τον παράδεισο, αύριο θα είναι εις την Βασιλεία του Θεού. Ποια η διαφορά? Ο παράδεισος είναι η λεγόμενη μέση κατάσταση. Δηλαδή περιμένουν οι ψυχές την Ανάσταση των νεκρών. Λέγεται παράδεισος, ενώ η Βασιλεία του Θεού θα δεχθεί ολόκληρη την ανθρωπίνη ύπαρξη, ψυχή και σώμα, αφού θα αναστηθεί. Όπως και ο Άδης είναι ο τόπος, εντός εισαγωγικών, που έχει τις ψυχές, όχι των ευσεβών. Και είναι πρόγευση της κολάσεως, ως ψυχές. Τώρα, μετά την κρίση, και μετά την Ανάσταση και κρίση, που θα πάρουν, όλοι θα πάρουν ανθρώπινο σώμα, τότε και στην αιωνία κόλαση θα είναι με σώματα οι άνθρωποι. Προσέξατε το αυτό. Θα είναι με σώματα. Σαφώς, σαφέστατα, μας το λέει ο Κύριος, πορεύεστε απ' εμού και τα λοιπά, εις το πύρτο αιώνιον και τα λοιπά και τα λοιπά. Είναι τα τελευταία χωρία στο Ευαγγέλιο του Ματθαίου, στο 25ο κεφάλαιο. Ώστε ακόμη δεν έγινε η Ανάσταση των νεκρών. Ψυχές είναι στον Άδη, ψυχές είναι στον Παράδεισον. Αλλά στον Άδη οι ψυχές δεν έχουν καμία επικοινωνία. Είναι ένα παράδειγμα που λέγεται από το γεροντικό φοβερό. Όπως λέει, δύο άνθρωποι είναι πλάτη με πλάτη, πως είναι οι Σιαμαίοι, αλλά πλάτη με πλάτη, όχι στήθος με στήθος, πλάτη με πλάτη, και δεν βλέπει ο ένας τον άλλον ποτέ. Έτσι είναι οι κολλασμένοι άνθρωποι. Δηλαδή δεν έχουν κοινωνία. Αντιθέτως, εις τον Παράδεισον και αύριο εις την Βασιλεία του Θεού βεβαίως έχουν κοινωνία. Γι' αυτό και θα υπάρχει αναγνώριση. Ο Πέτρος, ο Απόστολος, ο Παύλος, ο Άγιος Ιωάννης, ο Βαπτιστής και ούτω καθεξής.